Ο κύριος Γιάννης Δαγρές, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και το ερώτημα είναι, κύριε Δαγρέ, πώς ξαφνικά φούντωσε αυτή η έλλειψη? Είναι τεχνητή, γίνεται για κάποιο λόγο, έχει να κάνει με τις τιμές? Τι ακριβώς συμβαίνει? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ιδέα ποιες είναι οι ιδιαίτερες αιτίες αυτής της συγκεκριμένης, ειδικά της ιδιαίτερης έξαρσης των ελλείψεων αυτή την εποχή. Mm-hmm. Για να δώσω όμως ένα περίγραμμα του θέματος, μια περιγραφή του θέματος, οι ελλείψεις φαρμάκων αυτή την εποχή είναι οι χειρότερες, οι ευρύτερες, οι μεγαλύτερες ελλείψεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Το φαινόμενο πλέον έχει φτάσει στο σημείο να είμαστε σε σχεδόν αδυναμία να εκτελέσουμε έστω και μία συνταγή με την πρώτη φορά ή ακόμα και να βρούμε καν φάρμακα. Επειδή διάβασα στην ανακοίνωσή σας ότι περιλαμβάνει πολλά φάρμακα και για πολλές ασθένειες, οι πιο συχνές ελλείψεις, έχετε μια εικόνα σε τι φάρμακα αφορούν? Είναι ακριβά φάρμακα, είναι φτηνά φάρμακα? Ναι, τώρα πια αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, διότι το καλάθι των φαρμάκων που είναι σε έλλειψη έχει μέσα απ' όλα. Mm-hmm. Έχει μέσα φάρμακα πρωτότυπα, έχει μέσα φάρμακα γενώσιμα, mm-hmm. παρακαλώ, mm-hmm. για πρώτη φορά. Έχει φάρμακα που εξάγονται, έχει φάρμακα που δεν εξάγονται, έχει φάρμακα που πρώτη φορά παρουσιάζουν ελλείψεις και δεν έχουν ποτέ ξαναπαρουσιάσει ελλείψεις. Όπως? Όπως είναι φάρμακα για το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως είναι φάρμακα για το διαβήτη, όπως είναι φάρμακα για το στομάχι, όπως είναι φάρμακα για την υπέρταση ή για οποιαδήποτε κατηγορία φαρμάκων. Προσέξτε τώρα, δεν είναι μόνο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής που αναφέρει το θέμα, είναι πανελλαδικό. Είδα και στη Θεσσαλονίκη και για τον... Και στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας, ο πρόεδρος ο κύριος Κουτσούκης ο Θανάσης, έχει κάνει παρουσιάσεις, έχει δώσει στοιχεία αναφορικά με τις ελλείψεις φαρμάκων. Δηλαδή, πανελλαδικό. Καλά, οι φαρμακαποθήκες ή ενδεχομένως οι εταιρείες με τις οποίες προφανώς μπορεί να μιλάτε, τι σας λένε, για ποιους λόγους υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις? Οι εταιρείες και οι αποθήκες επικαλούνται τους ίδιους λόγους. Δηλαδή, μερικά φάρμακα όντως έχουν ελλείψεις λόγω ανωτέρας βίας, επειδή έχουν ελλείψεις πανευρωπαϊκά ή παγκόσμια. Mm-hmm. Από την άλλη, βέβαια, εμείς γνωρίζουμε ότι γίνεται μη επαρκής, ανεπαρκής δηλαδή τροφοδοσία της Ελλάδας με φάρμακα από το εξωτερικό. Δεν εισάγονται πάντα οι απαραίτητες ποσότητες φαρμάκων. Ένας τρίτος παράγοντας πολύ βασικός που διωγγώνει το φαινόμενο είναι ότι δεν γνωρίζουμε εάν οι φαρμακοβιομηχανίες μοιράζουν με ακριβοδίκαιο τρόπο τα φάρμακα που εισάγουν την Ελλάδα ανά φαρμακαποθήκη ή ανά περιοχή της Ελλάδας. Mm-hmm. Οπωσδήποτε μετά το φαινόμενο διωγγώνεται εξαιτίας των παράλληλων εξαγωγών. Είναι τέλος πάντων ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, πολύ ενεργό. Δυστυχώς αυτή την εποχή, ναι, γιατί... αυτή την εποχή οι ελλείψεις έχουν φτάσει σε τραγικό σημείο. Συχνά πυκνά το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι εισάγονται τα φάρμακα με συγκεκριμένη τιμή και εξάγονται με πολύ μεγαλύτερη τιμή. Και ενδεχομένως αυτός είναι ένας από τους λόγους των ελλείψεων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους των ελλείψεων. Δεν είναι ο μοναδικός, είναι από τους σοβαρότερους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε όμως και φάρμακα τα οποία δεν εξάγονται. Μάλιστα. Και τα οποία έχουν έλλειψη. Όπως επίσης κανείς δεν έχει ψάξει να δει ότι μια εταιρεία, μια πολυεθνική ξένη βιομηχανία που φέρνει 100 κομμάτια ενός φαρμάκου μέσα στην Ελλάδα, πώς τα μοιράζει αυτά στην Ελλάδα? Τα δίνει σε κάθε αποθήκη ανάλογα με τον κόσμο που εξυπηρετεί και σε κάθε περιοχή? Mm-hmm. Ή ξέρω εγώ, πηγαίνει σε μια αποθήκη και τα δίνει σχεδόν όλα και σε μια άλλη που έχει το ίδιο κοινό να εξυπηρετήσει, δίνει τίποτα? Αυτό δεν το ψάχνει κανένα. Με το Υπουργείο είχατε επαφή? Με το Υπουργείο ήδη ξεκινάμε μια επαφή σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και σίγουρα θα υπάρξουν συναντήσεις και με το Υπουργείο και με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Ήδη ξεκινήσαμε σαν Πανελλήνιος και στείλαμε αρχικά στους ανά την Ελλάδα φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας να μαζέψουμε και σε ποια φάρμακα παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις, ώστε να έχουμε κάποια στοιχεία να μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει με το καθένα, γιατί ξέρετε, το κάθε φάρμακο μπορεί να έχει έλλειψη για διαφορετικό λόγο. Προφανώς. Η απάντηση από πλευράς Υπουργείου ποια είναι, τουλάχιστον η πρώτη? Γιατί, κατά την άποψή τους, υπάρχουν αυτές οι πολύ μεγάλες ελλείψεις? Δεν έχει δοθεί μια απάντηση. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε ότι το θέμα των ελλείψεων έχει αντιμετωπιστεί και δεν υπάρχουν πια ελλείψεις, mm-hmm. το οποίο είναι τελείως μακριά από την αλήθεια. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Υπουργό, γιατί δεν δουλεύει σε φαρμακείο. Θα πει ότι το πουν οι υπηρεσίες του. Προφανώς οι υπηρεσίες του εκεί πέρα δεν τον ενημέρωσαν σωστά τον Υπουργό. Έχουμε σοβαρότατες και ευρύτατες ελλείψεις και ήδη έχουμε αποστείλει αίτημα ώστε να συναντηθούμε με το Υπουργείο Υγείας να δώσουμε μια λύση στο θέμα. Ξέρετε, οι ελλείψεις είναι ένα φαινόμενο νοσηρό το οποίο εμφανίστηκε μαζί με την κρίση. Αυτό είναι αλήθεια. Από το 2010 και μετά έχουμε εξάρσεις και υφέσεις ελλείψεων. Αλλά αυτό που ζούμε αυτή την εποχή
δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και θέλω να συζητήσω στον κόσμο, επειδή τώρα μας ακούνε και οι ακροατές, θα πρέπει να κάνουν πολύ υπομονή με τα φάρμακά τους, διότι ένας Θεός ξέρει ο καθένας εάν το φάρμακό του σήμερα μπορεί να το πάρει αύριο, μη τυχόν γίνει ελλειπτικό από το πουθενά και απροσδόκητο και μπορεί να το περιμένει κανένας. Και σίγουρα θα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Κάνουμε εμείς οι φαρμακοποιοί ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά πρέπει τώρα, να δώσει υπομονή μέχρι να δώσουμε λύση. Όταν μας ακούει κάποιος που πρέπει να πάρει το φαρμακό του διότι είναι θέμα ζωής και θανάτου, να το πω έτσι χοντρά, αυτό που λέτε εσείς τώρα να κάνει υπομονή, το ακούγεται τρελό και παλαβό. Έτσι, διότι ο άλλος πρέπει να πάρει το φαρμακό του. Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο. Αλλά και τι να του πεις του ανθρώπου. Να του πεις ψέματα ότι όλα είναι καλά. Να του πεις ότι θα το γεννήσουμε. Όχι, το φάρμακο. Εμείς φαρμακοποιοί κάπως πρέπει εσείς να... καλά το λέτε. Ναι. Απλά αυτό που πρέπει σε συνεργασία με το Υπουργείο να δείτε είναι να ομαλοποιηθεί η αγορά. Να ομαλοποιηθεί η κίνηση στα φαρμακεία. Αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό το βγάζουμε και εμείς το θέμα. Μα και γι' αυτό το βγάζουμε και εμείς. Ναι, όχι, και πολύ καλά κάνετε και είναι πολύ σωστό αυτό που κάνετε. Γιατί όποιος έχει είτε δικούς του ανθρώπους, είτε ο ίδιος που παίρνει φάρμακα και τα χρειάζεται, τη συζήτηση αυτή που κάνουμε ακριβώς. Την ακούει ως φιλολογική. Ναι, όχι, να σας πω κάτι. Γι' αυτό βγαίνουμε και πολύ καλά κάνετε κι εσείς και το αναδεικνύουμε όλοι μας το θέμα. Για να καταλάβουμε ότι αυτή τη φορά οι ελλείψεις δεν είναι σαν και αυτά που ξέραμε παλιά. Ναι, γιατί... Τώρα οι ελλείψεις έχουν παραγίνει. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι... Και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, σαν κλάδος, σαν φαρμακοποιοί, να δώσουμε λύση σε αυτό το θέμα, αν τα καταφέρουμε. Θυμάμαι τότε τους μήνες του δημοψηφίσματος που υπήρχε και όλος αυτός ο πανικός και που έπαιρνα και εγώ φάρμακα για τη μητέρα μου. Πηγαίναμε στο φαρμακείο και μας έλεγε: παιδιά, πάρτε για κανένα δύο μήνες, γιατί μετά δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν. Θεωρήσαμε ότι κάποια στιγμή αυτό το αφήσαμε στο παρελθόν. Μου λέτε τώρα ότι τα πράγματα είναι χειρότερα ακόμη και από τότε. Ποτέ δεν είναι. Ναι, τα φάρμακα, τα πράγματα είναι χειρότερα ακόμα και από τότε. Εγώ τη θυμάμαι εκείνη την περίοδο. Και μάλιστα το φαινόμενο ποτέ δεν εξαλείφθηκε τελείως. Έχει υφέσεις και εξάρσεις. Αλλά αυτό που ζούμε, ειδικά την τελευταία εποχή, δεν το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια ποτέ. Μάλιστα. Σας το λέω έντιμα και ειλικρινά. Οι φαρμακοποιοί, οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Το κρατώ αυτό που λέτε για να έχουμε μια επικοινωνία αύριο με το Υπουργείο Υγείας, να δούμε τι λέει και η δική τους πλευρά, διότι είναι πολύ χοντρό αυτό που μου λέτε. Όταν συνεργαστούμε με την πολιτεία, το Υπουργείο σωστό. Τον έχουμε οποιονδήποτε. Και είναι και πολύ ανησυχητικό να μου λέτε ότι είναι η χειρότερη στιγμή σε σχέση με τα 10 χρόνια κρίση που περάσαμε. Στις ελλείψεις φαρμάκων. Αν δεν είναι η χειρότερη, είναι η δεύτερη χειρότερη. Εγώ δεν θυμάμαι χειρότερη περίοδο. Δηλαδή οι ελλείψεις που ζούμε τώρα, εγώ σαν φαρμακοποιός, τώρα σας μιλάω και από το φαρμακείο μέσα, βλέπω τη λίστα η λίστα με τα ελλειπτικά, δηλαδή δικιά μου είναι τριπλάσια σε μέγεθος από ό,τι ήταν πέρυσι. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι εγώ τόσες πολλές ελλείψεις και τόσο σοβαρές ελλείψεις. Το κρατώ και αύριο θα έχουμε και το σχόλιο από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας για να δούμε, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά την υγεία όλων των ανθρώπων. Ναι, και δεν θένα θέματα αυτά ούτε για να παίζουμε ούτε για να κάνουμε διάφορα παιχνίδια. Εδώ να σας πω ένα πολύ άσχημο πράγμα που βλέπω. Βλέπουμε πολλά φαρμακεία για πρώτη φορά. Ανθρώπους που δεν έχουμε ποτέ ξαναδεί, οι οποίοι έχουν βγει στη γύρα πραγματικά, και ντρέπομαι που το λέω οι άνθρωποι, γιατί από φαρμακείο σε φαρμακείο ευχόμενοι να βγουν το φαρμακό τους. Δεν είναι δουλειά αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαγρέ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.